Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα δεν είναι αυτό που λέμε πλούσιες περιοχές. Έχουν όμως συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα που, εάν αξιοποιηθούν, αναπτυχθούν και σχεδιαστούν τα επόμενα βήματά τους, μπορούν να αποτελέσουν πηγή πλούτου και εξασφάλισης θέσεων εργασίας. Όπως καταλαβαίνετε, δεσπόζουσα θέση στην τοπική και όχι μόνο οικονομία έχουν τα λιμάνια της Πάτρας και της Ιγουμενίτσας. Η κυβέρνηση στο τέλος του 2019 είχε εξαγγείλει την αξιοποίησή τους μαζί με άλλα 8 σε όλη τη χώρα. Σήμερα θα μάθουμε πού βρίσκεται αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, πόσο το επηρέασε η πανδημία και γιατί, όπως μαθαίνουμε, το λιμάνι της Πάτρας δεν φαίνεται να είναι ψηλά στις προτιμήσεις των επενδυτών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική που ψηφίστηκε το τελευταίο διάστημα στη Βουλή και την ενίσχυση της ακτοπλοείας, θα τα συζητήσουμε τώρα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη. Υπουργέ μου, γεια σας από την Πάτρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λιμάνι Πάτρας, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών της χώρας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα λιμάνια της πατρίδας μας έχουν τεράστιο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, εκπονήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αξιοποίησή τους. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διεθνή διαγωνισμή αξιοποίησης των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Ιγουμενίτσας, και μέσα στο 2021 προσδοκούμε να συνεχίσουμε και με τα λιμάνια του Ηρακλείου και του Βόλου και βεβαίως τα υπόλοιπα λιμάνια. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι της Πάτρας, θέλω να σας πω ότι το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί σημαντική πύλη στη δυτική πλευρά της χώρας μας, με τεράστιο ενδιαφέρον, που μπορεί να μεταξελιχθεί σε ένα σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι προϋποθέτει καταρχήν τη σύνδεση του λιμανιού με τον σιδηρόδρομο, ένα έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου των Υποδομών, ενώ σε εξέλιξη είναι σημαντικές πρωτοβουλίες της τωρινής διοίκησης του Οργανισμού Λιμένων Πατρών, και αναφέρουμε συγκεκριμένα για την προσπάθεια μεταξέλιξης του λιμανιού της Πάτρας σε πράσινο λιμάνι. Αυτό πρακτικά προϋποθέτει την εισαγωγή του cold ironing, που ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να βοηθήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τη μείωση των εκπομπών αερίου στο συγκεκριμένο λιμάνι, όπως βεβαίως και την πρωτοβουλία που υπάρχει για τη σύμβαση, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και του Οργανισμού Λιμένων Πατρών, και αναφέρομαι στη χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου. Ενώ επίσης βέβαια στο τελευταίο του στάδιο είναι και οι μελέτες για τον εμπορευματικό σταθμό. Ναι, εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί αυτό είναι μια παλιά αμαρτία που έχει πικράνει την τοπική επιχειρηματική κοινωνία και κοινότητα. Θα πάμε με βήματα που θα μας δώσουν ελπίδες ότι θα υλοποιηθεί το έργο? Κοιτάξτε, τώρα με ρωτήσατε αν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω ότι επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει όχι μόνο για το λιμάνι της Πάτρας, αλλά και για το σύνολο των περιφερειακών λιμανιών της χώρας. Επομένως, η κυβέρνηση εκπονεί τον στρατηγικό της σχεδιασμό όσον αφορά την βέλτιστη αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα μπορούν να προσδώσουν τεράστια ωφέλη, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά κυρίως σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Επομένως, οι πρωτοβουλίες της τωρινής διοίκησης του Οργανισμού Λιμένων Πατρών είναι σε εξέλιξη, είναι σε πολύ ώριμο στάδιο. Για παράδειγμα, για τη χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου αναμένουν μόνο η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, και από εκεί και πέρα βεβαίως εμείς θα αναζητήσουμε χρηματοδοτικά προγράμματα για να προχωρήσει για το συγκεκριμένο έργο. Επομένως, το λιμάνι της Πάτρας έχει μέλλον. Εμείς, να ξέρετε, ότι θα συνεχίσουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό ανεξαρτήτως των δύσκολων συγκυριών, κυρίως λόγω της πανδημίας, και αυτό αποτυπώνεται από το πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για το σύνολο των λιμανιών. Όταν, για παράδειγμα, δοσκάρει τόσο στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, αλλά και στην Ιγουμενίτσα, συμμετέχουν σημαντικοί επενδυτικοί φορείς από το εξωτερικό αλλά και από την χώρα, αυτό πιστώνεται καταρχήν
στην πολύ καλή εικόνα που έχει κατορθώσει η πατρίδα μας υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη τους τελευταίους 20 μήνες, κυριολεκτικά έχουν αναμορφώσει την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό, και αυτό αποτυπώνεται, ξέρετε, και από την έκδοση των ομολόγων όσον αφορά και το ύψος του επιτοκίου, αλλά και το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Και το μεγάλο στοίχημα των 30 ετών. Ομολόγων για 30 ετή. Έτσι, είναι σοβαρό ακριβώς το θέμα. Τελευταία φορά που είχε βγει η χώρα μας με 30 ετές ομόλογο ήταν πριν από 12-13 χρόνια. Έτσι. Και το επιτόκιο πολύ καλό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό σχεδιασμός από το Υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπουργείο των Οικονομικών όσον αφορά την αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας μας, και βεβαίως θα επεκταθεί και στην αξιοποίηση και των υπολείπων λιμένων της πατρίδας μας, όχι μόνο στα περιφερειακά λιμάνια, ναι. Αυτό αφορά και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία και τα κρατικά λιμενικά ταμεία. Να σταθώ σε ένα σημείο. Έχω την αίσθηση, και πέστε μου, ότι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας είναι πολύ ψηλότερα από την Πάτρα στο ενδιαφέρον των επενδυτών. Μόλις μας είπατε και για την αξιοποίησή του. Λέτε ότι είναι έτσι, και αν ναι, είναι θέμα υποδομών που αγκαλιάζουν το λιμάνι της Ιγουμενίτσας σε σχέση με την Πάτρα, που ακόμα έχει πράγματα να φτιάξει για να ανέβει σε βαθμολογία, ας το πούμε έτσι, στις επιθυμίες, στα project των επενδυτών. Κοιτάξτε, αναμφίβολα η Ιόνια Οδός αναβάθμισε σε πολύ σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Γι' αυτό και εγώ σας μίλησα ότι υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, με βάση βέβαια όρους ρεαλισμού και βιωσιμότητας, το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να μεταξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο στη δυτική πλευρά της πατρίδας μας, και με την Ανατολή και τη Δύση αλλά και την Αφρική. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι προοπτικές αξιοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σας μίλησα όμως ότι και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Οργανισμού Λιμένων Πατρών είμαστε στο σωστό δρόμο. Και από την άλλη βέβαια να ξέρετε ότι όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον, αυτό είναι υπαρκτό από σημαντικούς παίκτες του παγκόσμιου μετακοσμητικού εμπορίου, αλλά και παγκόσμιους λιμενικούς παρόχους ενδιαφέρονται ουσιαστικά να επενδύσουν στο λιμάνι της Πάτρας. Έχετε πει σε μένα και σε άλλους και παντού στις δηλώσεις σας προπολού καιρού όμως ότι μιλάμε για αξιοποίηση, ανάπτυξη και όχι για πώληση. Ισχύει αυτό? Παραμένει η δέσμευση? Προφανές χρησιμοποιώ, ξέρετε, στην απλή ελληνική παραδείγματα για να μπορέσω να γίνω κατανοϊκός και εμπιστευτός. Όταν μιλάμε για παραχώρηση ή αξιοποίηση του λιμένος, τι μιλάμε? Ουσιαστικά μιλάμε για ενίκιο, για να το καταλάβει και ο τελευταίος τηλεθεατής σας. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε? Νοικιάζουμε τις υποδομές της χώρας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έναντι συγκεκριμένων επενδύσεων και έναντι συγκεκριμένων εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Με τη λήξη της παραχώρησης ή του ενοικίου, καταρχήν όλες οι υποδομές ή επενδύσεις που γίνονται στο λιμάνι είναι περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Εάν κάποιος επενδυτής θέλει να επεκτείνει τη συγκεκριμένη σύμβαση, προφανώς και θα πρέπει να πληρώσει για να μπορέσει αυτή η σύμβαση να ανανεωθεί. Επομένως, το ίδιο ακριβώς που έγινε και με τα αεροδρόμια της πατρίδας μας, όπου κυριολεκτικά αναβαθμίστηκαν οι υποδομές, αναβαθμίστηκε το τουριστικό προϊόν της χώρας μας, το ίδιο φιλοδοξούμε να κάνουμε και για τα 10 μεγάλα περιφερειακά λιμάνια της χώρας μας. Έχω το πάγιο ερώτημα των λιμενικών, οφείλω να τους τιμήσω. Θα ενισχυθούν οι δυνάμεις του λιμενικού πέριξ του λιμανιού της Πάτρας, υπάρχουν ακόμα. Μίλησε και ο Διευθύνων Σύμβουλος κάποια στιγμή στα ραδιόφωνα και είπε είναι καμιά 150 μετανάστες, οι οποίοι όμως είναι πλέον καθημερινά στο φράχτη και κατά πολλούς κάνουν επικίνδυνες εφόδους για να περάσουν. Το λιμενικό θα ενισχυθεί στην περιοχή μας? Καταρχήν το λιμενικό, ειδικά στην Πάτρα, επιτελεί σπουδαίο και σημαντικό έργο με πολύ μεγάλες επιτυχίες στον χώρο κυρίως της εξάρθρωσης των ναρκωτικών. Σωστό. Και με πολύ μεγάλη προσφορά και στην διαφύλαξη της ασφάλειας της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια του λιμένα. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι και το θέμα της διαχείρισης των μεταναστών είναι ένα σύνθετο ζήτημα
το οποίο αφορά και την ελληνική αστυνομία. Είμαστε σαγαστοί στην εργασία και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σε κάθε όμως περίπτωση, εμείς αυξήσαμε την οργανική δύναμη του λιμενικού σώματος πριν από ένα περίπου χρόνο κατά 1.500 θέσεις. 900 βέβαια εξ αυτών θα στελεχώσουν τις λιμενικές υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί που είναι το πρόβλημα, εκεί που είναι το θέμα. Εκεί είναι το μεγάλο μας ζήτημα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς θα πάρουμε κάτι. Κοιτάξτε, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των λιμενικών υπηρεσιών, προφανώς θα ενισχυθούν και οι λιμενικές υπηρεσίες και της Αχαΐας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδος. Όμως, θέλω να ξέρετε ότι το λιμενικό σώμα, για το οποίο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος τον τελευταίο ένα χρόνο έχουν περιορίσει σε ποσοστά πάνω από 90% τις μεταναστευτικές ροές. Μάλιστα. Αυτό, και αυτό να ξέρετε, δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι ενισχύσαμε τις λιμενικές υπηρεσίες και με προσωπικό, αλλά και με υποδομές, και συνεχίζουμε μέσα από ένα φιλόδοξο επιχειρησιακό πρόγραμμα να ενισχύουμε και με μέσα χερσαία, εναέρια, το λιμενικό σώμα και βέβαια με σύγχρονα επιχειρησιακά συστήματα όπως είναι το ΕΣΟΘΕ. Λοιπόν, για το τέλος κράτησα δύο πραγματάκια πάρα πολύ σημαντικά. Έχει ψηφιστεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ανάπτυξης των νησιών συνολικά. Αυτό είναι σπουδαίο πράγμα, γιατί τα νησιά είναι βαριά βιομηχανία για πολλά πράγματα. Ναυτιλία, τουρισμός. Τα δύο σημαντικότερα. Επίσης, διάβασα ότι πριν από ένα μήνα θα ενισχύσετε και την ακτοπλοεία. Μας ενδιαφέρει και αυτό εμάς εδώ. Για πέστε μας δύο λόγια. Πού στοχεύει έτσι οι βασικοί άξονες αυτού του εγχειρήματος να έχουμε μία, όχι πια αποσπασματική πολιτική, αλλά μία γενική πολιτική για τα νησιά μας. Κοιτάξτε, καταρχήν για πρώτη φορά η χώρα αποκτάει ολοκληρωμένη θαλάσσια νησιωτική πολιτική. Ποτέ μέχρι τώρα δεν υπήρχε ολοκληρωμένο πλαίσιο. Μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει σε αποσπασματικές παρεμβάσεις για την νησιωτική Ελλάδα και για τους νησιώτες κατοίκους. Επομένως, εμείς πρώτον θεσμοθετήσαμε πλαίσιο ολοκληρωμένο. Αυτό είναι, ξέρετε, συμβατό και με την ευρωπαϊκή λογική και πρακτική. Κυρίως όμως θεσμοθετήσαμε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία συνοψίζονται, είναι ουσιαστικά τρία χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το πρόγραμμα Νέαρχος, που αναφέρεται σε δημόσιες υποδομές, λιμενικές υποδομές, σε υποδομές αφαλατώσεων, σε έργα ενεργειακής παρεμβάσεως. Όμως, σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο περιλαμβάνονται και πολυετής άγονες γραμμές. Με αυτόν τον τρόπο θα συνδέσουμε απομονωμένα νησιά της πατρίδας μας με ταυτόχρονη ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου. Ενώ τα επόμενα δύο εργαλεία είναι το εργαλείο της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, όπου εδώ τι κάνουμε πρακτικά, εδώ ενισχύουμε τον νησιώτη επιχειρηματία, κυρίως με μικροδάνεια υπό τη μορφή εγγυήσεως είτε κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων. Γιατί ο νησιώτης για έχει ανάγκη και γενικά επιχειρηματίας από 10 χιλιάρικα, 15, 20 για να μπορέσει. Και κυρίως να μείνει στον τόπο του, να μείνει στο νησί του. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Και βέβαια, η ιδιαίτερη πρόνοια έχουμε και για τα νησιά του Ιωνίου, όπου για πρώτη φορά και εδώ εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πολιτική. Θέλω να σας πω ότι σε συνεργασία με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, μέσα στο 2021 θα δρομολογηθούν δύο σύγχρονα σκάφη που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη, θα λειτουργήσουν σαν πλωτά στενοφόρα, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας. Αυτό είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, όπως βεβαίως μέσα από το πρόγραμμα των αγώνων γραμμών, το οποίο θέλω να σημειώσω εδώ ότι αυξήσαμε τον προϋπολογισμό. Θυμίζω το 2019 ο προϋπολογισμός των αγώνων γραμμών ήταν 90 εκατομμύρια και σήμερα που μιλάμε είναι 138 εκατομμύρια. Έτσι στηρίζουμε την νησιωτική Ελλάδα, έτσι στηρίζουμε τους νησιώτες μας. Μάλιστα. Και έτσι στηρίζουμε και την ακτοπλοεία εμέσως, που μέχρι σήμερα έχει στηριχθεί
με άμεσες ενισχύσεις 67 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Και βεβαίως ταυτόχρονα στηρίξαμε και με 7 εκατομμύρια ευρώ τους ναυτικούς μας. Άρα και ακτοπλοϊκές εταιρείες και ναυτικοί. Κύριε Υπουργέ, ήταν πολύτιμα αυτά που ακούσαμε σήμερα. Κρατούμε τις δεσμεύσεις σας. Κρατούμε τις δεσμεύσεις σας. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εμείς μιλάμε πάντως με έργο στο ναυτίλια. Δεν μιλάμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας από την Πάτρα. Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.